Βλέπουμε στην πόλη μας και στην Ιερά μας Μητρόπολη την ιδιαίτερη ευλογή από τον Θεό, οδεύοντας προς την εορτή, όπως την ονομάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, Μητρόπολη Μασών των Εορτών, την εορτή των Χριστουγέννων, και όπως αυτό το γεγονός ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας Γρηγόριος, ο επίσκοπος και επίσκοπος Κωνσταντινούπολος, την αναφέρει ως σεισμόν γης. Έχουμε αυτήν, επαναλαμβάνω, την ευλογία του Τίμιου Σταυρός, τεμάχη του Τιμίου Ξύλου, από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, από τον Θεοβάδης του εκείνον τόπο που υπάρχουν αυτά τα σημεία της παρουσίας του Χριστού μας στη γη. Αυτός λοιπόν ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος φυλάσσεται στο μεγάλο σκηνοφυλάκι του Ναού της Αναστάσεως. Για να σας δώσω έτσι και να γίνω πιο συγκεκριμένος, κάτω από τον φρικτό Γολγοθά, εκεί όπου έγινε σεισμός κατά την ώρα κατά την οποία ο Χριστός μας είπε το τετέλεστε και παρέδωκε το Πνεύμα και εσχίστη το καταπέτασμα του ουρανού από άνθη νέους καλό. Κάτω λοιπόν από αυτόν τον Ιερό Χώρο φυλάσσεται το Τίμιο Ξύλο, ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος σήμερα βρίσκεται ανάμεσά μας, ούτως ώστε να γίνει και στην δική μας ζωή, στη ζωή ενός εκάστου, εξημών ένας ισχυρός σεισμός, με αποτέλεσμα από αυτήν την πνευματική έκρηξη στη ζωή μας να αναζωπηρωθούμε και να ενδυθούμε τα όπλα τα πνευματικά του φωτός και να περιζωστούμε την πανοπλία την πνευματική του Πνεύματος, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ζήσουμε τις μεγάλες ερωτές της πίστεώς μας και μόνο με την ψυχή και την καρδία ολάκερη μπορούμε να προσεγγίσουμε το μυστήριο αυτό της γεννήσεως του Χριστού, αλλά και όλες τις άλλες ερωτές που περιέχονται και περιγκρίνονται μέσα στο Ιερό και Άγιο Δεκαήμερο. Πέρσι είχαμε την τιμή ο Τίμιος Σταυρός τον μήνα Σεπτέμβριο να έρθει και πάλι στην πόλη μας. Φέτος όμως ο ίδιος Τίμιος Σταυρός ευρίσκεται μέχρι πριν από λίγο στην Ιερά Μητρόπολη, στην γειτονική Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, όπου ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμου, ο κύριος Θεόφιλος, έδωκε την ευλογή του και την ευχή του να μεταφερθεί και εμείς ανάπτυξαμε την ευκαιρία, αφού από τις 5 του μηνός Δεκεμβρίου βρίσκεται εκεί, παρακαλέσαμε τόσο τον μακαριότατο Πατριάρχη, όσο και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτολιάδος κύριο Ισύχιον, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος αυτής της ιεροποδημίας, θα λέγαμε, του Τιμίου Σταυρού. Αλλά όμως ελάβαμε και την άδεια του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη και γέροντος Ξάνθης και Περιθωρίου κύριο Παντελεήμονος να επιτρέψει και για δύο μέρες να βρίσκεται ο Τίμιος Σταυρός στην πόλη μας και στη Μητροπολή μας, ούτως ώστε να το προσεγγίσουμε και να αποτελέσει και ο Τίμιος Σταυρός ένα άλλο κλειδί να ξεκλειδώσει, όπως είχα πριν, η ψυχή μας και η καρδιά μας, ούτως ώστε να βιώσουμε τα μεγάλα θαυμαστά γεγονότα προς τη σωτηρία των ψυχών και της ζωής μας. Το πρώτο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό που μας κάνει αυτή την τιμή και μας περιλούσει με την χάρη του και με την ευλογία του, η οποία ευχαίεται από τον Τίμιο Σταυρό. Και ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το φυλακτήριο των ανθρώπων και των δαιμόνων των πράγματων. Πολλές φορές σας έχω πει και θα το επαναλάβω. Όποιος έρχεται να σας μιλήσει περί του Θεού, γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες στις ημέρες μας επαγγέλνουν τη λόγω του Θεού, σας παρακαλώ και σας το υπενθυμίζω, να τους λέτε, κάνε μου το σταυρό σου. Και άμα κάνε μου το σταυρό, τότε ακούστε το.
Αν δεν μπορεί να κάνει Χριστοφόρο και δεν κάνει Χριστοφόρο, να πείτε δεν έχω κοινωνία μαζί σου. Αλλά όπως και εμείς που είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, ας φοράμε τον Τίμιο Σταυρό μας κατάστατα και ας μάθουμε να κάνουμε σωστά τον Σταυρό μας, γιατί ο Σταυρός μας είναι η αμαρχή της ομιλίας μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως από τη θέση αυτή, τον μακαριότατο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφωνο τον Τρίτο, τον οποίο εκπροσωπεί, ο ιερολογιότατος διάκονος, ο οποίος βρίσκεται δεξιά μου, πατήρ Χαραλάμπης, ο οποίος ζει στο ναό της Αναστάσεως. Και ξέρετε, αδελφοί μου, τι θα πει να είσαι φύλακας του τάφου του ναού της Αναστάσεως και όλων των άλλων ιερών προσκυνημάτων. Οι πατέρες αυτοί, αδελφοί μου, δεν έχουν ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε το ρολόι τους κοιτάνε. Γιατί πάντοτε είναι εκεί φύλακες. Και μάλιστα μέσα στον ναό της Αναστάσεως υπάρχουν και τα άλλα δόματα. Είναι η όπληση, η ιερόκαθολική, είναι άλλα δόματα οι οποίοι έχουν τη δική τους γωνιά. Και οι πατέρες, για να κρατήσουν το ελληνοορθόδοξο πατριαρχείο μας, έρχεται ώρα και μη σας σκανδαλίζει αυτό, που μπορούν να τα βάλουν και στα χέρια μας με τους άλλους. Και θα σας πω κάτι το οποίο έζησα. Εκεί μέσα στο ναό της Αναστάσεως υπάρχουν τα προνόμια. Και όταν τα καπατούνται τα προνόμια του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου, μετά αυτά γίνονται θέσματα. Ήμασταν λοιπόν, δεν θυμάστε την ημερομηνία, 2007, τότε θυμάμαι ακριβώς, την ημέρα της ερωτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Πατριάρχης, τότε Ειρηναίος, περιέφερε στην ώρα της Λιτανίας του Τιμίου Σταυρού στο κεφάλι μου για να πάμε εκεί που βρέθηκε ο Τιμίος Σταυρός και να γίνει ύψωση, για να πούμε στον φρικτό Γολγοθά και να γίνει ύψωση, για να περάσουμε έξω από το Πανάγιο Τάφο. Όμως δίπλα στο Πανάγιο Τάφο ήταν το Ρωμαιοκαθολικό Παρέτηση, που όταν περνάει ο Τιμίος Σταυρός λένε και είναι η παράδοση αυτή, εκείνη η πόρτα πρέπει να είναι κλειστή. Όπως οι Ρωμαιοκαθολικοί, για να αποκτήσουν προνόμια και για να προσβάλλουν εκείνη την ημέρα, δεν έκλειναν την πόρτα. Με αποτέλεσμα, στάθηκε ο Πατριάρχης έξω από τον Τίμιο Σταυρό και είπε: δεν προχωρώ εάν δεν κλείσει η πόρτα. Η πόρτα δεν έκλεινε. Φιλολογία. Είχαμε στην συνοδεία μας ένα παιδί 20 χρονών. Θερμό έργος παιδίας. Νόμιζε ότι βρισκόταν στην Ελλάδα. Χύπριξε πάνω σε έναν αστυνομικό και αφού μετά από πολλές προσπάθειες έγινε η πόρτα της συνέχεια στην Βρετανία, αυτόν τον μικρό λοιπόν από το γκρουπ στο οποίο ήταν μαζί μας, ένα πνευματικό μας παιδί, αλυσοδεμένο με τα χέρια του παίρνουν μέσα. Και καθίσαμε από την πολύ της Ξάνθας, οι πατέρες και εγώ, έξω από την Ισραηλινή αστυνομία μέχρι το βράδυ, για να μπορέσουμε να τον ξαναεπαναφέρουμε κοντά μας. Αυτό είναι ένα από τα λίγα, από τα πολλά που οι πατέρες εκεί βιώνουν. Είναι θρηκτοροί, είναι φύλακες. Και εγώ θα ήθελα στο πρόσωπο του πατρός Καραλάμπη να ευχαριστήσω αλλά και να καταθέσω το σεβασμό όλων μας, γιατί μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς στα Ιερουσαλήμ, γιατί αυτοί είναι εκεί και φυλάνε τον τόπο και τα προσκυνήματα. Και μάλιστα θα σας εξομολογηθώ και κάτι άλλο. Όταν, γιατί πήγα πολλές φορές στα Ιερουσαλήμ, έμεινα ένα βράδυ μέσα, όταν κλείνουν οι πόρτες και για να κλείσει ακόμα και η πόρτα του ναού της Αναστάσεως, υπάρχει ολόκληρη τελετή, υπάρχει ολόκληρη διαδικασία. Έμεινα εκεί, έμεινα ένα βράδυ και λειτουργήσα μαζί με τους πατέρες.